Σήμερα θα δούμε πραγματάκια ωραία που μπορείς να κάνεις με την καμερά σου πέρα από το να τραβάς ωραίες φωτογραφίες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει το τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe, καθώς οι περισσότεροι από εσάς που βλέπετε αυτά τα βίντεο δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Φυσικά δεν ξεχνάς, dimigeo.gr και ό,τι άλλο θέλεις από τα social θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή για να ακολουθήσεις και να μην χάνεις και συνέα για iPhone αλλά και όχι μόνο. Σήμερα σκέφτηκα να σας κάνω ένα βίντεο το οποίο πραγματικά πολλοί ίσως και να τα ξέρετε, αλλά κάποιοι ίσως και να μην τα ξέρετε. Τα iPhone γενικότερα έχουν τη φήμη ότι τραβάνε πάρα πολύ καλές φωτογραφίες, αλλά και βίντεο. Δεν είναι φήμη φυσικά, είναι κάτι το οποίο ισχύει και οι κάμερες και τα κρίσταλα που χρησιμοποιούν τα iPhone είναι εξαιρετικά για ωραίες φωτογραφίες και πέρα από τους φακούς που είναι εξαιρετικοί, φυσικά έχουν και πάρα πολύ καλή ποιότητα στην εικόνα που έχουν. Η κάμερα όμως μετά το iOS 15 έχει ξεκλειδώσει κάποια futures τα οποία καλό είναι να τα χρησιμοποιήσουμε, καθώς πραγματικά λύνουν τα χέρια. Και όταν λύνουν τα χέρια. Και όταν λέω ότι λύνουν τα χέρια, το εννοώ. Δηλαδή, μπορείς να καλείς τηλέφωνα, μπορείς να κάνεις μετάφραση, μπορείς πάρα πολλά τέτοια ωραία πραγματάκια, τα οποία ίσως και πολλοί από εσάς να μην ξέρατε. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια από αυτά, όλα βασικά. Οπότε να ξέρεις και εσύ πλέον από εδώ και πέρα ότι η κάμερα του κινητού σου μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από το να τραβάει μόνο φωτογραφίες και βίντεο. Παίρνουμε λοιπόν το κινητό μας, ανοίγουμε την κάμερά μας. Αυτό ισχύει για όλα τα τηλέφωνα iPhone. Έτσι, πρώτο και βασικό. Είμαστε στην φωτογραφική μηχανή. Εάν κρατήσουμε πατημένο. Τραβάει βίντεο, όπως το Instagram, έτσι. Βλέπετε κάτω που έχει ανάψει η κόκκινη τελίτσα. Κάνω κοντινό. Αν το αφήσω, σταματάει το rec του βίντεο. Και έχω τραβήξει κάποια δευτερόλεπτα βίντεο. Αν σε περίπτωση θέλεις να τραβήξεις βίντεο, πέραν ότι μπορείς, ξέρεις, να σύρεις για να πας στο βίντεο, μπορείς επίσης να το σύρεις προς τα δεξιά και να το αφήσεις. Τώρα κρατάει βίντεο και χωρίς πάτημα το λεγόμενο βίντεο που λέμε, έτσι. Πατάμε stop. Θέλουμε να τραβήξουμε πολλές φωτογραφίες γιατί δεν ξέρουμε ποιο κάδρο θα μας αρέσει. Τρίτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε φυσικά για να τραβήξουμε ρηπή φωτογραφιών είναι το ότι πατάμε και σέρνουμε αριστερά κατευθείαν. Δηλαδή, τάκ, αυτό το πράγμα. Τώρα τραβάει φωτογραφίες. Εμείς αν πάμε στις φωτογραφίες και πατήσουμε, βλέπετε ότι λέει πάνω-πάνω ρηπή φωτογραφιών 21 φωτογραφίες. 21 φωτογραφίες. Δηλαδή, τώρα, εγώ αν πατήσω κάτω που λέει επιλογή. Μπορώ να επιλέξω από τις φωτογραφίες ποια μου αρέσει περισσότερο, να την πατήσω και αν πατήσω τέλος, σας βγάζει ένα μήνυμα που λέει διατήρηση όλων ή διατήρηση μόνο μίας αγαπημένης. Οπότε, αν πατήσεις διατήρηση μίας, η ρηπή φωτογραφιών φεύγει και μένει μόνο η βασική φωτογραφία που έχεις τραβήξει. Επίσης, πάρα πολύ τίμιο όταν έχετε κάποιον τον οποίο δεν βγαίνει καλές φωτογραφίες και το βγάζετε αρκετές κάθε φορά, οπότε πάντα να διαλέγει αυτός ποια του αρέσει περισσότερο. Τρία βασικά πραγματάκια τα οποία για την κάμερά σου ίσως και να μην ήξερες. Αυτό το πράγμα που μπορείς να κάνεις με την κάμερα που επίσης βολεύει και βοηθάει πάρα πολύ, που θα δείξουμε και άλλα πραγματάκια και πιο φωτογραφικά tip με iPhone κάποια στιγμή σε ένα επόμενο βίντεο. Τώρα θα σας δείξω κάποια πράγματα που ίσως και να μην ξέρατε, γιατί αυτά ίσως και να τα ξέρατε. Μετά το iOS 15, από τότε που κυκλοφόρησε, έχουν προσθεθεί κάποια πραγματάκια τα οποία μπορείς να κάνεις με την κάμερά σου, το οποίο μπορεί κάποιος και να μην ξέρει. Πρώτο και βασικό πράγμα που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι να πάμε ρυθμίσεις. Οπότε, στις ρυθμίσεις θα πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε ενεργοποιημένο. Μην βιάζεστε, πριν πας όμως στις ρυθμίσεις, πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει να έχεις iPhone X, XS και πάνω. Και νεότερα, για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά μην αγχώνεσαι, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν έχεις άλλο iPhone, πέραν από iPhone X, XS και πάνω, να σου δείξω πώς μπορείς και εσύ να το κάνεις. Πηγαίνουμε λοιπόν στην κάμερα και τέρμα κάτω. Στο πρώτο κουτάκι μας γράφει εμφάνιση ανίχνευση κειμένου. Το βλέπετε? Τίμιο. Οπότε, μόλις το επιλέξουμε αυτό, θα κατεβούμε να βρούμε, θα ανεβούμε μάλλον, να βρούμε τα γενικά. Στα γενικά θα πάμε γλώσσα και περιοχή και θα ενεργοποιήσουμε και το ζωντανό κείμενο. Επίσης, χρειάζεται για αυτό που θα δείξουμε. Τώρα, μόλις εσύ τα ενεργοποιήσεις αυτά, και έχεις γράψει ένα κείμενο, είναι από το προηγούμενο βίντεο αυτά που εγώ είχα γράψει, μπορείς να ανοίξεις την κάμερά σου, να πας από πάνω και το κινητό σου αναγνωρίζει το κείμενο. Οπότε αν εσύ πατήσεις κάτω δεξιά, έχει ένα κουτάκι, βγάζει, αν αναγνωρίσει εδώ πέρα κάτω, αν φαίνεται. Εδώ κάτω. Αναγνωρίζει το κείμενο. Οπότε εσύ αν το πατήσεις αυτό το κουτάκι, την αναγνώριση κειμένου, βλέπετε ότι σας βγάζει το κείμενο. Τώρα, εσύ μπορείς από αυτό εδώ πέρα το κείμενο που έχεις ουσιαστικά βρει στο κινητό σου να κόψεις κομμάτια και να τα κάνεις copy. Ωραία, αντιγραφή που λέει κάμερα και μπορείς να πας στις σημειώσεις, να κάνεις μια νέα σημείωση και να κάνεις επικόλυση. Και βλέπετε ότι βγαίνει κάμερα.
Άρα ουσιαστικά κάνεις paste το κείμενο μέσα από την κάμερά σου. Αυτό βολεύει πάρα πολύ και βοηθάει όταν είσαι κάπου έξω και πας να φωτογραφίσεις μια ταμπέλα και θέλεις να κάνεις copy ένα κείμενο. Πέραν αυτού, μπορείς να κάνεις και το άλλο το μαγικό πράγμα μέσα από την κάμερά σου πάλι. Αυτό δεν μας χρειάζεται πλέον, τα αφήνουμε στην άκρη. Οπότε μπορείς τώρα να έχεις ένα κείμενο ουσιαστικά, να το φωτογραφίζεις και από το κείμενο που φωτογραφίζεις εκείνη την ώρα να μπορείς να κόβεις και να αντιγράφεις κομμάτια κειμένου. Ή να γράφεις ένα κείμενο και να το κάνεις copy-paste και να το βάζεις. Αν είσαι άνθρωπος ο οποίος γράφει στο χαρτί, θα σε βολέψει γιατί θα μπορείς να μετακινήσεις ουσιαστικά το κείμενο που τραβάς. Φωτογραφία στον υπολογιστή σου κατευθείαν. Ένα ακόμα πάρα πολύ ωραίο που μπορείς να κάνεις, έχεις αγοράσει κάτι από το εξωτερικό και είναι σε μια γλώσσα την οποία εσύ δεν γνωρίζεις. Ωραία. Αυτή είναι εδώ, ας πούμε. Οπότε, ανοίγεις πάλι την κάμερά σου. Ανοίγεις πάλι την κάμερά σου και σου αναγνωρίζει πάλι το κείμενο. Ωραία. Αναγνωρίζει και το QR code, ότι είναι το sign. Γιατί επίσης μπορείς να σκανάρεις και QR code, έτσι. Δηλαδή αν βρει QR code και το πατήσεις, σου ανοίγει τη σελίδα κανονικά. Αλλά εάν δεν έχεις QR code, τώρα να το κρύψω εγώ το QR code για να μην μπορέσει να το βρει, να το αντιληφθεί. Θέλω ουσιαστικά εγώ να πάρω αυτό το κομμάτι. Ωραία, το αναγνωρίζει, πατάω και είναι σε μια γλώσσα την οποία εγώ δεν γνωρίζω. Ωραία, οπότε επιλέγω το κείμενο που θέλω, ας πούμε αυτό το κομμάτι, και επιλέγω από εδώ πέρα, από το βελάκι δεξιά, και πηγαίνω εκεί που λέει μετάφραση. Πατάς, αναγνωρίζει κατευθείαν ποια γλώσσα είναι και στο μεταφράζει στα αγγλικά. Τίμιο επίσης βοηθάει πάρα πολύ όταν έχεις ένα σημείο το οποίο δεν ξέρεις πώς ουσιαστικά μεταφράζεται. Οπότε τραβάς εκείνο το σημείο και το μεταφράζεις πάρα πολύ γρήγορα. Easy επίσης, πάρα πολύ βολικό και τίμιο για το κινητό σου. Θα σου δείξω τώρα κάτι ακόμα το οποίο επίσης βολεύει και βοηθάει άπειρα πάρα πολύ. Παίρνεις ένα τυχαίο πρόχειρο χαρτί και σου έχουν στείλει ένα χαρτί από την τράπεζα. Μακριά από εμάς αυτά τα χαρτιά. Δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε. Και ουσιαστικά θέλεις να καλέσεις ένα τηλέφωνο. Τι θα κάνεις αν θες να καλέσεις ένα τηλέφωνο? Θα πας εδώ και θα γράψεις 210. Όχι, δεν θα κάνεις αυτό. Θα ανοίξεις την κάμερά σου. Αυτό βολεύει επίσης όταν είσαι σε ένα σημείο το οποίο η ταμπέλα είναι μακριά και θέλεις να φωτογραφίσεις την ταμπέλα γρήγορα για να μπορέσεις να καλέσεις το τηλέφωνο. Οπότε πηγαίνεις πάλι, βάζεις το κινητό σου από πάνω και βλέπετε ότι κατευθείαν αντιλαμβάνεται το κείμενο. Το πατάς. Και αν εγώ πατήσω πάνω στο 210, βλέπετε ότι μπορώ να κάνω κλίση προς 210-04884 κανονικά. Όπως επίσης μπορώ να το αποθηκεύσω και να στείλω και μήνυμα. Επίσης πάρα πολύ βολικό, όταν είσαι με το αυτοκίνητο, τραβάς γρήγορα μια ταμπέλα φωτογραφία και μπορείς easy μετά να μπορέσεις να το καλέσεις. Δεν χρειάζεται επίσης να πατήσεις από εδώ πέρα κανονικά. Μπορείς απλά να το φωτογραφίσεις. Ωραία, το φωτογραφίζεις. Μετά πηγαίνεις στην βιβλιοθήκη και σε δεύτερο χρόνο κάνεις απλά αναγνώριση κειμένου, το πατάς και καλείς. Οπότε δεν χρειάζεται να καλέσεις κατευθείαν. Μπορείς να καλέσεις μετά, όταν το αποθηκεύσεις στο κινητό σου. Τώρα, κάτι ακόμα πάρα πολύ βολικό, το οποίο ισχύει πάλι με το ζωντανό κείμενο. Μπορείς εύκολα να πας στο κινητό σου και όταν έχεις αποθηκεύσει ένα QR code, μπορείς να πατήσεις επάνω, κάτω δεξιά πάλι σου βγάζει αυτό εδώ πέρα, και πατάς και αναγνωρίζει κατευθείαν το QR που φαίνεται στη φωτογραφία. Οπότε αν εσύ το πατήσεις το QR, βλέπετε ότι λέει άνοιγμα στην υγεία. Ανοίγει κατευθείαν δηλαδή το QR. Δεν χρειάζεται να ανοίξεις τη φωτογραφική σου μηχανή και να πάρεις ένα άλλο κινητό να φωτογραφίσεις το QR. Πλέον γίνεται αναγνώριση του QR κατευθείαν επάνω από την οθόνη σου, χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις κάμερα για να το κάνεις scan. Πάρα πολύ τίμιο, επίσης πάρα πολύ βολικό. Αν σε περίπτωση δεν έχεις iPhone το οποίο είναι νέας γενιάς, δηλαδή από X, XS και πάνω, γιατί ουσιαστικά το ζωντανό κείμενο δουλεύει σε εκείνα τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη λειτουργία που έχουν στην κάμερα που τα παλιότερα δεν έχουν. Δεν είμαστε πρωτοπόροι σε όλα. Προφανώς η Apple ή η Google κάπου τα βλέπουν όλα και τα αντιγράφουν ή τα δημιουργούν όλες μαζί το ίδιο χρονικό διάστημα. Οπότε κατεβάζεις μια μαγική εφαρμογή που λέγεται Google. Οι περισσότεροι μπορεί και να την έχετε κιόλας. Δεν κατεβάζεις ούτε το Google Chrome, ούτε άλλη εφαρμογή Google Maps, Google κάτι. Όχι. Είναι στην εφαρμογή της Google. Θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή για το ποια είναι για να μην μπερδευτείτε. Είναι η πρώτη. Είναι αυτή που έχει ουσιαστικά το λογότυπο του G. Αυτή εδώ. Οπότε, κατεβάζεις εσύ αυτήν εδώ πέρα την εφαρμογή και δείτε τώρα τι κάνει αυτή η εφαρμογή. Εδώ πέρα πάνω, εδώ, σας βγάζει την καμερούλα. Το έχουμε δείξει και σε παλιότερο βίντεο το πώς μπορούσε ουσιαστικά η κάμερα αυτή να αναγνωρίσει αντικείμενα και να μας κάνει search με βάση τα αντικείμενα, που ήταν επίσης πάρα πολύ τίμιο και βολικό και αυτό. Οπότε τώρα εσύ πατάς την καμερούλα, ανοίγει πάλι η κάμερα του κινητού σου, θα σας ζητήσει αν το ανοίξετε πρώτη φορά να πάρει πρόσβαση και τα σχετικά, οπότε θα πατήσετε ναι. Και τώρα τι κάνεις?
Πηγαίνεις πάλι και αυτό εδώ πέρα το μικρούλικο πάλι βγάζει το κουτάκι το οποίο αναγνωρίζει κείμενο. Αλλά αυτή τη φορά πρέπει εσύ να το φωτογραφίσεις. Οπότε πατάς το κλικ να κάνει search και αυτή τη στιγμή σου αναγνωρίζει και σου κάνει search. Σου βγάζει δηλαδή, αναγνωρίζει δηλαδή τι βρίσκεται στην φωτογραφία και σου κάνει search. Όμως, αν εσύ πας επάνω στο κείμενο, μπορείς όπως βλέπεις να επιλέξεις σημεία επάνω στο κείμενο και να τα κάνεις αντιγραφή κειμένου, να τα κάνεις ακρόαση ή μετάφραση. Θέλω να διευκρινίσω εδώ πέρα ότι στο iPhone δεν μπορεί να μεταφράσει ελληνικά, ενώ αυτό μεταφράζει και ελληνικά. Οπότε αν θέλετε να μεταφράσετε από αγγλικά σε ελληνικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα σε ελληνικά, χρησιμοποιείτε καλύτερα αυτή την εφαρμογή. Και εγώ αυτή την χρησιμοποιώ όταν θέλω να μεταφράσω ελληνικά. Τώρα, μπορείς επίσης πάλι να επιλέξεις τηλέφωνο, να το καλέσεις. Βλέπετε, αναγνωρίζεις δηλαδή και τηλέφωνα. Αν εγώ γράψω ένα τηλέφωνο επάνω σε ένα χαρτί, 6-9, και είναι κανονικό τηλέφωνο, δηλαδή έχεις γράψει ένα κινητό ένα φίλου, ρε παιδί μου, και θες να τον πάρεις τηλέφωνο. Πηγαίνεις επάνω, το αναγνωρίζει το τηλέφωνο κατευθείαν και μπορείς άμεσα να το καλέσεις. Σου βγάζει mail, εστίαση. Ναι, δεν μπορείς να το καλέσεις άμεσα. Εδώ χρειάζεται να κάνεις αντιγραφή κειμένου και να πας στο κινητό σου και να το κάνεις επικόλυση. Δεν βολεύει, αλλά τουλάχιστον μπορείς να κόψεις, να κρατήσεις από εδώ πέρα ένα κινητό που έχεις τραβήξει ή έχεις γράψει πάνω σε ένα χαρτί. Το iPhone από την κάμερά του, την κανονική, το οποίο είπαμε από XS και πάνω ισχύει, μπορεί κατευθείαν να αντιληφθεί το κείμενο, να το πατήσεις, να το επιλέξεις και να το καλέσεις. Κλείσει προς. Κατευθείαν. Ενώ η εφαρμογή αυτή δεν μπορεί να το καλέσει άμεσα. Αλλά δεν έχει σημασία, μπορείς κάλλιστα να το κάνεις ένα copy και να το κάνεις να πας και να το κάνεις paste, να το καλέσεις. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν κι άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και να πατήσεις το κουμπί subscribe, καθώς οι περισσότεροι που είστε αυτό το κανάλι δεν έχετε κάνει εγγραφή και πραγματικά με βοηθάει πολύ. Φυσικά, όλα τα υπόλοιπα σώσια θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή. Δεν ξεχνάς, dimijo.gr, για οτιδήποτε νέο μαθαίνω, αλλά και βγαίνει για την Apple, θα το ενημερώνεις και θα το μαθαίνεις από εκεί. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.